Πώς είστε, αγαπητοί μου? Πλέον θέλω να σας ονομάσω φίλους. Τι κάνετε, αγαπητοί μου φίλοι? Δεν είστε πλέον ξένοι για μένα, όπως και εγώ δεν είμαι ξένος για σας. Ο Κύριος μας, επειδή στο τέλος της ζωής του είπε ότι τώρα πλέον ό,τι έχω σας το έχω πει, ανοίγω την καρδιά μου ενώπιόν σας. Ξέρετε όλα όσα σκέφτομαι και όλα όσα κάνω, δεν σας λέω, λέει, πλέον δούλους μου, αλλά σας ονομάζω, λέει, φίλους μου. Και εγώ κάπως έτσι νιώθω, πιο δηλαδή, ότι δεν είμαστε ξένοι. Αυτό. Όταν μπροστά σε κάποιους ανθρώπους μπορείς και μιλάς ανοιχτά, όπως νιώθει η καρδιά σου, και λες αυτά που νιώθει η ψυχή σου, και ανοίγεις τον εσωτερικό σου κόσμο, ο οποίος βέβαια είναι πολύ φτωχός ο δικός μου, αλλά επειδή μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχω κουβαλήσει μερικά πράγματα που διάβασα, που άκουσα, που με έχουν πλουτίσει άλλοι με το δικό τους πλούτο και δώσανε στη δική μου φτώχεια κάτι από τον δικό τους ανεξάντλητο πλούτο, νιώθω κι εγώ ότι αυτά που έχω μαζεμένα στη φτωχή μου αποθήκη τα μοιράζουμε μαζί σας και γι' αυτό δεν είμαστε ξένοι. Και γι' αυτό και σας ρώτησα τι κάνετε, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, ευχαριστώ πολύ για την καλοσύνη σας, ευχαριστώ πολύ για τη διακριτικότητά σας με την οποία προσεγγίζετε ή δεν προσεγγίζετε την εκπομπή για να μην κουράσετε. Με πήρε κάποια κυρία τηλέφωνο και μου άφησε ένα μήνυμα και μου λέει: «Πάτερ, ήθελα πολλά να σας ρωτήσω, αλλά παίρνω απαντήσεις», λέει, «και δεν πειράζει, ας μην έχετε χρόνο να μου μιλήσετε, εγώ», λέει, «αναπαύομαι και ωφελούμαι». Και εσείς με διδάσκετε πάρα πολύ με αυτά που μου λέτε, διότι όταν ακούω ότι οι άνθρωποι ωφελούνται με το τίποτα, ότι οι άνθρωποι ωφελούνται με φτωχές απλές σκέψεις, διδάσκομαι κι εγώ. Και λέω: «Κοίταξε να δεις, ο λαός του Θεού, τι ταπεινός που είναι. Οι άνθρωποι πόσο διψασμένοι είναι. Εμείς να έχουμε σπουδάσει θεολογίες, να έχουμε τελειώσει πανεπιστήμια, να έχουμε πάει σε συνέδρια παιδαγωγικά, θεολογικά, ιερατικά, να ακούμε τόσα πράγματα και να μην έχουμε αυτή τη χαρά, αυτόν τον ενθουσιασμό, αυτό το σκύρτημα που έχουν οι ψυχές πολλών αδελφών μας. Που ακούνε δυο λογάκια και ωφελούνται. Και με διδάσκετε κι εσείς πολύ με αυτό. Και σας ευχαριστώ. Και να προσεύχεστε για όλους τους εργάτες και συνεργάτες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Για όλους όσους αγωνίζονται σε αυτό το σταθμό. Και σε κάθε σταθμό εκκλησιαστικό. Στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο σταθμό των άλλων Μητροπόλεων. Όπου ακούγεται ο λόγος του Χριστού. Με καθαρότητα. Με σαφήνεια, ξεκάθαρες κουβέντες, αληθινές, με καλή διάθεση να ωφεληθούν οι ψυχές, με κέντρο το Χριστό, με προοπτική το Χριστό, να προσεύχεστε για το Σεβασμιότατο, Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ, ο οποίος με τόσο ζήλο δίνει όλες του τις δυνάμεις, ο οποίος πλέον ο κάθε επίσκοπος, όπως ξέρετε, από τη στιγμή που γίνεται επίσκοπος, δεν έχει προσωπική ζωή, δεν έχει ελεύθερο χρόνο, δεν έχει προσωπικές επιλογές, ζει για το Χριστό διαρκώς, ζει για τους άλλους διαρκώς. Δεν έχει δικό του πρόγραμμα, η Εκκλησία του φτιάχνει το πρόγραμμά του, η Εκκλησία είναι το πρόγραμμά του. Να κάνετε προσευχή, να κάνετε προσευχή, να μην κρίνετε εύκολα, να μην κατακρίνετε καθόλου κανέναν και να βοηθάτε ο καθένας με το δικό του τρόπο. Αυτή είναι η μεγάλη συμπαράσταση, αυτή είναι η μεγάλη βοήθεια για όλους όσους εργάζονται στην Πειραϊκή Εκκλησία. Αθέατα περάσματα. Από το ένα πάμε στο άλλο. Περνάμε ελεύθερα, αβίαστα και δεν θα μπορούσα να κάνω κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν και ανάλογα το χαρακτήρα του καθένας, εγώ δεν θα μπορούσα να μπω σε κάποιο καλούπι. Δεν θα μπορούσα να έχω μια εκπομπή που θα μιλάω μόνο για ένα πράγμα. Αλλά πάλι μιλάω για ένα πράγμα. Μόνο που δεν είναι πράγμα, είναι ένα πρόσωπο. Διαρκώς μιλάμε για τον Χριστό. Διαρκώς μιλάμε για αυτόν που αγαπάμε. Μέσα από πολλά. Από εδώ και από εκεί, αν το πάμε, πάλι εκεί θα καταλήξουμε. Στο Χριστό θα καταλήξουμε. Δεν μπορώ να καταλήξω αλλού, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Μια εκπομπή που μοιάζει, θέλει να μοιάζει, με προσευχή. Μια εκπομπή που θέλει στο τελείωμά της να σε κάνει να προσευχηθείς. Να σκεφτείς λίγο το Θεό, να κάνεις την προσευχή σου, να λες όλη μέρα το όνομα του Κυρίου στην καρδιά σου, στη σκέψη σου, να λες διαρκώς: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». Τι ωραίο πράγμα, να γεμίζει ο νους σου με το όνομα του Κυρίου, να λες αυτό το όνομα το οποίο βαστάζει όλο τον κόσμο, το οποίο έκανε τα σύμπαντα, στο οποίο θα καταλήξουν όλα. Στο τέλος όλα θα σβήσουν, αυτός θα υπάρχει. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός και όσοι είμαστε μαζί Του θα Τον δοξάζουμε αένα, ατελείωτα, ακατάπαυστα. Λοιπόν, μιλάμε για τον Κύριο,
αλλά μιλάμε και, και για τους Αγίους του. Μιλάμε και για αυτούς που αγάπησαν πολύ τον Κύριο και έζησαν τον Κύριο στη ζωή τους και επανέλαβαν τη ζωή του Κυρίου στη δική τους ζωή. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι, μας περιβάλλουν η σκέπη τους, η προστασία τους. Έχουμε νέφος, λέει, περικείμενων, μας περιβάλλει νέφος μαρτύρων. Μας σκεπάζει όχι μόνο το σύννεφο αυτό του ουρανού, όχι μόνο το ουράνιο στερέωμα, αυτό το κτιστό, αλλά και το στερέωμα των Αγίων. Αστέρια πολύφωτα, ολόφωτα αστέρια που σκεπάζουν τον ουρανό της ζωής μας, τον ουρανό της Εκκλησίας, τον ουρανό της καρδιάς μας. Υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι, Άγιοι, Άγιοι άνθρωποι, αφιερωμένοι στο Θεό, δοσμένοι σε Αυτόν, με ό,τι και να έκαναν. Με την οικογένειά τους, με τα παιδιά τους, μαζί, όλοι μαζί με την οικογένειά τους και τα παιδιά τους και τα πράγματά τους, όλα τα αφιερώσαν στο Θεό, δοσμένα στο Θεό. Τα έκαναν όλα ως το Κυρίο, για τον Κύριο. Και αγίασαν, χωρίς να το καταλάβουν, μέσα από την καθημερινή τους ζωή. Εσείς πηγαίνατε ποτέ σε αγρυπνίες? Σας αρέσει η αγρυπνία? Αρέσει σε πολλούς. Είναι, μου λέει κάποιος, έχει γίνει, λέει, μόδα η αγρυπνία. Πηγαίνουν, δεν ξέρω αν είναι μόδα. Δεν ξέρω αν είναι κακό να πηγαίνει κανείς σε αγρυπνία από μόδα, με ποια έννοια. Μακάρι να μας γίνει συνήθεια και μόδα κάτι εκκλησιαστικό. Μακάρι να μπορεί να πηγαίνει σε κάποια αγρυπνία και ας πηγαίνεις και από μόδα. Από το να κάνεις άλλες μόδες και να ακολουθείς τη μόδα, ποιο χρώμα κυριαρχεί φέτος στα ρούχα και ποιο χρώμα κυριαρχεί στις κουρτίνες και στο σαλόνι, μακάρι να μας γίνει μόδα η εκκλησιαστική ζωή. Γιατί και μόδα να μας γίνει, κάτι θα περάσει, κάτι καλό θα περάσει μέσα από αυτή τη μόδα και θα καταλάβουμε ότι μέσα σε αυτή τη μόδα κρύβεται αυτό που είναι μεταμοντέρνο, που είναι πέρα από κάθε μόδα, που είναι στο τέλος κάθε μόδας αυτής της ζωής και είναι ο Κύριος, που είναι ο έσχατος, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. Ακόμα και συνήθεια να μας γίνουν μερικά πράγματα, δηλαδή να τα κάνουμε από συνήθεια, ο καλός Θεός, αν δει μια καλή διάθεση στην ψυχή μας, μια καλή διάθεση, μου λένε κάποιοι φοράνε, λέει, μερικοί το κομποσκήνι από συνήθεια στο χέρι. Έχει γίνει μόδα. Ναι, αν το έχει μόνο μόδα, δεν είναι καλό. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή εκεί που το φοράει να το πιάσει και να πει: τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι μόνο για να στολίζει το χέρι μου. Δεν το κάνανε γι' αυτό. Λένε κομποσκήνι του καρπού. Ναι, αλλά δεν είναι για τον καρπό. Είναι για την καρδιά. Είναι για να κάνει του κόμπου αυτού για να λύνονται οι μέσα σου κόμποι. Να λε: Κύριε σου Χριστέ, λέει, εσέ με. Εντάξει. Από το να φοράς όμως άλλα πράγματα, χρυσάφια και μοντέρνα και κοσμικά και οροσκόπια και ζώδια, εντάξει, ας φοράει κανείς ένα κομποσκήνι και ας μην είμαστε τόσο αυστηροί στην κρίση μας και στην κριτική μας. Δηλαδή τι να του πω τώρα, να το βγάλει? Όχι, δεν θα του πω να το βγάλει. Θα του πω όμως, όταν μερικές φορές μπορείς, αυτό που το φοράς για μόδα και για ομορφιά, να ξέρεις ότι κρύβει ένα τεράστιο δυναμισμό. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη αυτό το πραγματάκι που το φοράς και είναι μοντέρνο. Και δεν είναι απλώς μοντέρνο, είναι πολύ μπροστά αυτό που φοράς. Το μοντέρνο είναι της εποχής και κάποτε παλιώνει. Αυτό είναι πολύ μπροστά από την εποχή σου. Γιατί φτάνει και αγγίζει το Θεό, που είναι στο άπειρο, που είναι στο τέλος αυτού του χρόνου και αγκαλιάζει τα σύμπαντα. Όταν λοιπόν ασχολείσαι με πράγματα της Εκκλησίας από μόδα, σιγά σιγά, μακάρι ο Θεός να μας βοηθήσει να βγούμε από αυτή τη μόδα την επιφανειακή και να γνωρίσουμε τη δική του αλήθεια, που δεν χαλά ποτέ. Γιατί η μόδα παλιώνει. Και κάτι που φέτος είναι μοντέρνο, του χρόνου θα είναι παλιό. Όμως η αγρυπνία, το κουμποσκήνι, η προσευχή, τα της Εκκλησίας πράγματα, δεν παλιώνουν ποτέ. Δεν χαλάνε ποτέ και δεν πρόκειται ποτέ να τα καταλάβουμε, να τα εξαντλήσουμε και να τα βαρεθούμε. Γιατί είναι απέραντος ο δυναμισμός τους. Απέραντη και απροσπέλαστη η δυναμική τους. Και δεν τελειώνει ποτέ. Άλλωστε, μην είμαστε πολύ αυστηροί, γιατί όλοι μέσα στην Εκκλησία δεν μπαίνουμε πάντοτε με ένα καλό ξεκίνημα και με ένα αγαθότατο κίνητρο εξ αρχής. Κάποιοι μπαίνουν στην Εκκλησία επειδή φοβούνται, κάποιοι μπαίνουν όπως λένε από μόδα, κάποιοι μπαίνουν επειδή έτσι έμαθαν, επειδή τους το συνήθισαν, επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, επειδή για διάφορους λόγους. Δεν πειράζει, ο Κύριος αξιοποιεί και τα λάθη μας και χτίζει και πάνω στα λάθη μας κάτι σωστό. Το διορθώνει αυτό, ισιώνει λίγο το τιμόνι, μας διορθώνει αυτά που πρέπει να διορθώσει, αλλού σβήνει, αλλού προσθέτει μια πινελιά, αλλού κάνει κάποιες επεμβάσεις και όλα μας τα αλλάζουν. Όλα προς το καλό θα βγούνε. Υπάρχουν άνθρωποι που μου είπαν ότι εγώ πήγα στην Εκκλησία μικρός από συνήθεια.
Και όταν έφτασα 35 χρονών 40, άρχισα να ξυπνάω και να λέω τι κάνω εδώ πέρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσω. Από συνήθεια θα μείνω. Ή θα ξέρω γιατί πιστεύω στον Θεό και γιατί δεν πιστεύω. Πρέπει να γίνω ξεκάθαρος άνθρωπος στην Εκκλησία. Λοιπόν, ξεκίνησε από συνήθεια και στα 35 του, στα 40 του, η ζωή είναι μπροστά μας, είναι μεγάλη. Δεν μπορεί να έχω απέτηση το παιδάκι από φέτος να καταλάβει αυτά που έχω καταλάβει εγώ στα δικά μου τα χρόνια. Έχει μια πορεία ο κάθε άνθρωπος. Έχει μια πορεία που μεγαλώνει, που οριμάζει, που εξελίσσεται, που από ονήπιο θα γίνει παιδάκι, το παιδάκι θα γίνει έφηβος, ο έφηβος θα γίνει νέος, ο νέος θα γίνει όριμος και θα μεγαλώσει. Μη ζητάμε τα του ορίμου από ένα παιδί και μερικές φορές είμαστε παιδιά στην πίστη κι εμείς. Ξεκινάμε με παιδικότητα, ξεκινάμε με αφέλεια, ξεκινάμε με ανοριμότητα. Εντάξει, αλλά να έχουμε μια καλή διάθεση και να μην βολευόμαστε, να μην αγκυροβολούμε πουθενά, αλλά να έχουμε μια καλή ανησυχία και να λέμε ζω σωστά, αγωνίζομαι σωστά, τα πάω καλά. Μήπως πρέπει να βγω σε κάποιο άλλο ξέφωτο, να δω κάτι περισσότερο. Μήπως κάπου έχω επαναπαυθεί. Και να μην είναι τίποτα δεδομένο, να μην είναι τίποτα συνήθεια, να είμαστε όπως λένε οι νέοι άνθρωποι ψαγμένα άτομα, δηλαδή να έχουμε ψάξει μέσα μας γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε και να δεχόμαστε το καινούριο. Και να δεχόμαστε την αλλαγή και να μην κατηγορούμε τον εαυτό μας για τα παλιά μας λάθη και να λέμε ο Κύριος επέτρεψε και πέρασα και αυτή την περίοδο της άγνοιας, της δοκιμασίας, είχα μια ακρότητα, αλλά ήμουν λίγο απόλυτος, τα απέτρεψε ο Θεός, με ανέχτηκε και τώρα οριμάζω. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα από το ένα στο άλλο και είπα για τις αγρυπνίες και είπα για το κουμποσκήνι και είπα για τον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής που σε μερικούς γίνεται λίγο συνήθεια εξωτερικού τύπου. Μακάρι αυτοί όμως που από εξωτερικό τύπο θα προχωρήσουν και σε κάτι βαθύτερο. Αντί να τους κρίνουμε, αντί να τους σχολιάζουμε εμείς που βρήκαμε το νόημα και πιάσαμε το νόημα της ζωής και της Εκκλησίας, και αυτό είναι εγωισμός αν το πούμε, αντί να τους κρίνουμε να προσευχόμαστε και να τους βοηθήσουμε. Εγώ ξεκίνησα το θέμα σήμερα από μια αγρυπνία για να πω ότι εγώ έτσι ξεκίνησα τυπικά. Τυπικά ξεκίνησα πριν χρόνια και πήγα για πρώτη φορά στη ζωή μου αγρυπνία. Ίσως από λίγο μόδα. Δηλαδή είχα ακούσει ότι είναι νύχτα, τα καντιλάκια αναμένα, κατανυχτικά κλπ. Αλλά εκεί αγάπησα τον Άγιο Κίνο της νύχτας που γιορτάζανε. Ήτανε το Αγίου Αντωνίου. Και ήτανε περίπου το 1986-87, δεν θυμάμαι καλά. Ήτανε στη Μονή Πετράκη. Η πρώτη αγρυπνία που πήγα στη ζωή μου. Και φυσικά ήμουν μικρός και δεν είχα την οριμότητα, ούτε την σοβαρότητα, ούτε την περίσκεψη να καταλάβω γιατί το κάνω αυτό. Δεν πήγαινα για να δοθώ ολοκληρωτικά στο Θεό. Πήγαινα, να το πω και λίγο έτσι απλά, για να δω τι είναι αυτή η αγρυπνία. Τι κάνω σε αυτή την αγρυπνία. Και να δω και λίγο τις δυνάμεις μου. Θα αντέξω. Δηλαδή, πόσο θα κρατήσει αυτή η αγρυπνία. Πότε θα τελειώσει και εγώ πώς θα νιώσω όταν αρχίσω να νιστάζω. Τι θα κάνω. Και μέσα σε αυτή την αγρυπνία, που ήταν όντως πολύ όμορφη, και ψέλνε μια ομάδα νέων ανθρώπων με πολύ ωραία μελωδικές φωνές, κατανυκτικά, αγιορείτικο στυλ, όπως λέμε, αγιορείτικο πνεύμα, αγιορείτικο ύφος, μου άρεσε, ήταν το Αγίου Αντωνίου. Ήταν το Αγίου Αντωνίου και τώρα είναι το Αγίου Αντωνίου αυτές τις μέρες, κοντά είμαστε, στον Άγιο αυτό, και τότε μένα μου μπήκε μέσα η αγάπη σε αυτόν τον Άγιο και άρχισα να σκέφτομαι αυτόν τον Άγιο από αυτή την αγρυπνία. Γιατί ξέρετε, αν στην αγρυπνία περάσει η ώρα, σκέφτεσαι τα δικά σου, κάποια στιγμή τα εξαντλείς, τα προβλήματά σου, τα ζητήματά σου, μετά αρχίσεις και λες, τώρα τι κάνουμε, κοιτάς το ρολόι μία, κοιτάς δύο, βλέπεις ότι περνάνε τα 10 λεπτά, που πολλές έχω ώρες μπροστά μου, όχι λίγα λεπτά. Και μετά αρχίζεις και κάνεις αυτό που λέμε στην εκκλησία μας, το έχετε ακούσει, το λέμε αδολεσχία. Αδολεσχία, ιερή αδολεσχία, θα πει ο νου σου να ταξιδεύει, να ονειρεύεται, αλλά όχι σε ένα χώρο φαντασίας αρρωστημένης, αλλά σε ένα χώρο φαντασίας πνευματικής, σαν να ταξιδεύει στον ουρανό του Θεού, σαν να σε ξεναγεί κάποιος σε ιερές έννοιες, σε νοήματα άγια, τα οποία δεν απαγορεύεται κανείς να τα ζήσει μέσα σε μια ιερή ακολουθία. Δεν είναι η στιγμή που δίνεται αποκλειστικά και μόνο στη σκέψη της ευχής, λέγοντας «Κύριε σου Χριστέ, ελέησέ με», αλλά μπορεί μέσα του να σχηματίσει την εικόνα της εποχής του Αγίου, τη ζωή του Αγίου, τις συνθήκες,
Άλλωστε και τα τροπάρια του μας περιγράφουν κάποια σκηνικά, τα οποία σκηνικά πρέπει να τα ζήσουμε. Αλλιώς δεν θα καταλάβουμε τι λένε. Μας λένε ότι Άγιε εσύ, όταν ήσουν μικρός, έκανες τον αγώνα σου και νίκησες τους πειρασμούς σου στην έρημο. Οπότε στο μυαλό σου φέρνεις έρημο, φέρνεις βουναλάκια, φέρνεις τον ήλιο να καίει, φέρνεις τον Άγιο να προσεύχεται. Γι' αυτό άλλωστε η ποίηση της Εκκλησίας, η ποίηση, δημιουργεί και μέσα μας ποίηματα και ποίηση. Και δεν απαγορεύεται αυτό. Στην Εκκλησία ακολουθούμε τα νοήματα, ακολουθούμε τις εικόνες. Και εγώ άκουγα εκείνη τη νύχτα, όλη τη νύχτα, που μην τρομάξετε, οι αγρυπνίες εδώ στον κόσμο δεν τελειώνουν τόσο πολύ αργά όσο τελείωσε τότε, αλλά επειδή ο κόσμος έπρεπε να πάρει λεωφορείο το πρωί και τα λεωφορεία ξεκίναγαν 5 ώρα το πρωί, κράταγε μέχρι τις 4.30-5 παρά. Τώρα οι αγρυπνίες κρατάνε μέχρι 12.30, 1, 1.30, ανάλογα την εκκλησία. Έχετε πάει ποτέ σε αγρυπνία? Δεν ξέρω, μερικοί ίσως δεν έχετε πάει, δεν έχετε δοκιμάσει. Τα ακούτε στην πυριακή εκκλησία ανακοινώσεις εκκλησιαστικές ότι γίνεται αγρυπνία σε διάφορες εκκλησίες. Για δοκιμάστε μια φορά να πάτε κάπου και πάτε και κάπου αλλού να βρείτε κάτι που σας αρέσει. Κάθε εκκλησία και κάθε αγρυπνία έχει τους δικούς της ανθρώπους που αναπαύονται και ταιριάζουν. Σ' άλλους αρέσουν τα πολλά φώτα, σ' άλλους αρέσει πολύ λίγο φως, σ' άλλους αρέσει πολύ ελάχιστο φως ή καθόλου φως, μόνο τα καντιλάκια. Σ' άλλους αρέσει να ψέρνουν όλοι μαζί, χοροδιακά. Άλλοι ευχαριστούνται να ακούνε ένα ψάλτη, μόνο. Άλλοι θέλουν να ακούνε τις ευχές εκφόνος. Άλλοι να τις ακούνε πολύ ψιθυριστά. Άλλοι να μην ακούνε καθόλου. Νομίζω ότι τελικά μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Αρκεί να είμαστε σωστοί στην αγκαλιά της Εκκλησίας, στις βασικές αλήθειες της Εκκλησίας, και να μην σπαταλάμε τις δυνάμεις μας και την αγάπη μας και τα νεύρα μας και τις εντάσεις μας και τις ασπιρίνες μας, που λέει ο πατήρ Παΐσιος, ότι μερικοί άνθρωποι συζητάνε για κάποια πράγματα και σου έρχεται να πάρεις μαζί σου και ένα ποτήρι νερό και λίγες ασπιρίνες να βρεις άκρη. Δεν βρίσκεις άκρη για μερικά πράγματα. Υπάρχει ποικιλία. Και ίσως η απάντηση είναι αυτή, ότι ο καθένας μέσα στην Εκκλησία βρίσκει ένα χώρο που αναπαύεται. Όχι κατά το δοκούν, δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια ευελιξία σε μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι απόλυτα. Δεν είναι θέματα δηλαδή ζωής και θανάτου. Δεν είναι θέματα από τα οποία θα κριθεί αν θα πας στον παράδεισο ή στην κόλαση. Μιλάμε φυσικά σε πλαίσια ορθόδοξα. Δεν λέμε, που λένε κάποιοι, τότε να πάω και σε μια παπική εκκλησία να νιώσω ωραία, να χαλαρώσω, μ' αρέσει η ωραία κατανυκτική μελωδία τους, μ' αρέσουν τα ακούσματα. Όχι. Σε ορθόδοξο χώρο θα κινούμαστε και ο καθένας μας θα διαλέξει την εκκλησία του, το εκκλησάκι του, το παρεκκλήσι του, όπου αναπαύεται. Ό,τι του αρέσει. Άλλωστε, και αυτοί που μιλάνε και είναι απόλυτοι σε μερικά πράγματα, δεν πηγαίνουν στην ενορία τους. Ενώ μιλάνε για ενοριακή ζωή, δεν πάνε στην ενορία τους. Πάνε μακριά. Να βρουν μια εκκλησία που τους αρέσει, πάνε στο πνευματικό το δικό τους, στην παρέα τους, στο χώρο που αναπαύονται, σε μια ομάδα που είναι χριστιανοί, που συμφωνούν σε κάποιες απόψεις. Δεν είναι κακό. Το κακό, νομίζω, αρχίζει όταν ο καθένας διεκδικεί και τον εαυτό του την απολυτότητα. Όταν διεκδικεί τη μοναδικότητα, το αλάθητο. Και τότε κάνουμε λάθος. Όταν διεκδικείς το αλάθητο, κάνεις μεγάλο λάθος. Η Εκκλησία μας είναι ο χώρος που υπάρχει η απόλυτη αλήθεια, αλλά κανένας δεν νιώθει μόνος του ότι είναι η πηγή της αλήθειας και το δόγμα της πίστεως. Ζω μέσα στην αλήθεια. Είμαι φορέας της απόλυτης αλήθειας, αλλά όχι η δική μου άποψη. Αλλά ως σώμα, ως σύνολο, ως ενότητα. Όλη η Εκκλησία, όλοι οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία αποτελούμε την αλήθεια. Δεν υπάρχει κάποιος χώρος ο οποίος διεκδικεί την απολυτότητα σε αυτή την αλήθεια, ότι εμείς εκφράζουμε την αλήθεια. Και γι' αυτό βλέπετε, όταν αρχίζουν αυτές οι συγκρούσεις, δεν βρίσκουμε άκρη, σκανδαλιζόμαστε, στεναχωριόμαστε, απορούν οι χριστιανοί και λένε τι γίνεται, τι εκκλησία είναι αυτή, ο ένας λέει το ένα, ο ένας λέει το άλλο, τσακώνονται οι μεν με τους δε, δεν μιλούνται οι μισοί με τους άλλους μισούς, και λες τελικά, αυτή είναι η εκκλησία? Και θα μείνουμε τώρα στο θέμα, ποια ψαλμωδία μου αρέσει εμένα, και τι αρέσει σε σένα, και αυτό θα γίνει αιτία να μην ξαναμιλήσουμε? Επειδή διαφοροποιούμαστε στο πώς ψέλνουμε, θα τσακωθούμε επειδή εσύ θες να λειτουργείς έτσι και εγώ θέλω να λειτουργώ κάπως αλλιώς? Και κάποιος μου είπε μια μεγάλη κουβέντα. Ρώτησε ένα παιδί, ένα νέο άνθρωπο ρώτησε. Του λέω, εσύ τι λες για όλα αυτά τα εκκλησιαστικά, τις εντάσεις, τους ακομούς για εκκλησιαστικά τέτοια ζητήματα, πρακτικού τύπου? Μου λέει, πάντερ,
είτε έτσι είτε αλλιώς, ο Χριστός δεν έρχεται ανάμεσά μας. Στα σάικ των σών ο Κύριος δεν έρχεται πάλι δίπλα μας. Δεν έρχεται ο Θεός εις βρόσιν και πόσιν των πιστών. Αυτό δεν είναι που πρέπει να κυριαρχεί στη σκέψη μας, ότι είναι μπροστά μας ο Χριστός. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι. Κατά τα άλλα, ο καθένας δεν ξέρω αν θέλει να έχει κάποια αίσθηση ότι βρήκε την απόλυτη γραμμή, την απόλυτη τοποθέτηση. Έχουμε την τάση να δικαιωνόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από απόλυτες θέσεις για να νιώθουμε ψυχολογικά ωραία. Ότι εγώ είμαι αμετακίνητος. Όχι, δεν πειράζει. Υπάρχει ποικιλία απόψεων. Εμένα μου αρέσει, και αυτό δεν είναι δικό μου, το έχω διδαχτεί και αυτό από γέροντες και από πατέρες και στο Άγιο Όρος και αλλού, μ' αρέσει όπου πηγαίνω να σέβομαι τον τρόπο που λειτουργεί ο χώρος εκεί. Μ' αρέσει όπου πηγαίνω να μην διαφοροποιούμε, να μην κάνω ότι ξεχωρίζω, να μην θέλω να γίνεται το δικό μου, αλλά να περνάει απαρατήρητη, αθέατο πέρασμα, μακάρι να ήταν έτσι, το πέρασμά μας στην επαφή μας με τους άλλους. Θα πάω σε μια εκκλησία, θα προσαρμοστώ στο πώς λειτουργεί αυτή η εκκλησία. Θα μάθω να βρίσκω το Θεό σε αυτή την εκκλησία. Έτσι όπως φανερώνεται ο Θεός σε αυτή την εκκλησία. Όταν πάω στο δικό μου το ναό και είμαι μόνος μου, θα κάνω τη λειτουργία μου όπως με αναπαύει, όπως μπορώ, όπως μπορώ ευκολότερα να πλησιάσω το Θεό, ώστε να μην καταπιέζω την ψυχή μου. Αλλά όταν βγω και πάω στο Άγιο Όρος και πάω σε μια άλλη ενορία και έρθω στη δική σου την ενορία, πάω σε μια άλλη Μητρόπολη για κάποιο λόγο να μιλήσω, να λειτουργήσω, θα σεβαστώ και θα μάθω να αγαπώ. Και θα μάθω η διαφορά του άλλου να μην συνιστά διαχωριστική γραμμή, αλλά να συνιστά σημείο ενότητας, να αποτελεί μια ποικιλία η οποία τονίζει την ενότητά μας, την αγάπη μας, και τονίζει ότι αυτό που μας ενώνει τελικά δεν είναι ο τύπος, αλλά η ουσία που είναι ο Χριστός. Από το ένα πάω στο άλλο και άφησα λίγο στην άκρη τον Άγιο Αντώνιο. Αλλά ο Άγιος Αντώνιος ξέρει ότι και τώρα αυτά που λέμε υπηρετούν την ουσία και νομίζω δεν θα μας μαλώσει και θα μας δώσει κάποια μικρή φώτιση από την πολύ δική του αγάπη και τη δική του φώτιση να πούμε δύο λόγια για αυτόν. Γιατί έτσι ξεκίνησα να σας λέω για αυτή την Αγρυπνία που πήγα. Όταν λοιπόν πήγα Αγρυπνία για πρώτη φορά στη ζωή μου, πρώτη φορά που πήγα Αγρυπνία, θυμάμαι τις πρώτες φορές που έκανα κάποια πράγματα στη ζωή μου, εκτός από τις πρώτες φορές που έκανα αμαρτίες στη ζωή μου. Αυτές δεν τις θυμάμαι, γιατί δυστυχώς χάνονται στα βάθη της ζωής μου από τότε που ξεκίνησε η ζωή μου. Εσύ θυμάσαι πότε ξεκίνησες πρώτη φορά να κάνεις κάποια αμαρτία στη ζωή σου? Να έχεις εγωισμό, να ζηλεύεις, να θες να παίρνεις τα πράγματα του άλλου? Θυμάσαι ακριβώς τη στιγμή? Όχι, δεν το θυμόμαστε. Ενώ άλλα τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε για παράδειγμα πότε για πρώτη φορά συναντηθήκαμε με τον τάδε γνωστό μας. Πού γνωριστήκαμε? Το θυμόμαστε. Ή μου λέει εκεί και τον συνάντησα. Σε ένα χωριό και γνωριστήκαμε και γίναμε φίλοι. Ωραία. Αλλά πότε πρώτη φορά κάναμε αμαρτία δεν θυμόμαστε. Γιατί χάνεται στο βάθος της ζωής μας και γιατί δυστυχώς έχει ζυμωθεί με την παρουσία μας σε αυτόν τον πλανήτη. Από τότε που αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, αρχίσαμε και να αμαρτάνουμε. Θυμάσαι εσύ πότε είπες το πρώτο ψέμα στη ζωή σου, πρώτη φορά σαν παιδί? Με θυμάσαι? Κι όμως το είπες. Υπάρχει αυτή η πρώτη φορά. Το έχουμε συνηθίσει, έχουμε ζυμωθεί με το κακό και είναι μέσα μας. Αλλά μερικά τέτοια πράγματα τα θυμόμαστε. Όπως για παράδειγμα, πότε για πρώτη φορά πήγα σε αυτή την Αγρυπνία. Και ήταν του Αγίου Αντωνίου. Και κοίταζα την εικόνα του, που είναι έτσι με αυτό το σκέπασμα στο πρόσωπό του που φοράει το ασκητικό αυτό, τον ασκητικό μανδύα. Την περιβολή την ασκητική. Και κράταγε στο χέρι αυτό το λιτάριο, αυτή την περγαμηνή που γράφει «Είδον εγώ τα σπαγίδα του διαβόλου υπλωμένας επί την γη και είπα «Τι άρα δύνατε σωθήνε». Και κάπου τελείωνε εκεί πέρα και σε άλλη εικόνα είδα που έγραφε «Η λύση είναι η ταπεινοφροσύνη». Κάποια στιγμή λέει, ρώτησε ο Άγιος Αντώνιος το Θεό, είδα, λέει, Κύριε, μια μέρα σε όραμα όλες τις παγίδες του κόσμου, όλες τις παγίδες του πειρασμού απλωμένες στη γη. Γεμάτη γη με δόκανα, με παγίδες, με κινδύνους πολλούς. Και λέω, πω, τι πειρασμοί είναι αυτοί? Με τα μάτια της ψυχής είδα αυτά που δεν βλέπουμε εμείς. Και λέει, Κύριε, ποιος μπορεί να τα αποφύγει όλα αυτά? Η ζωή μας είναι γεμάτη παγίδες. Πολλούς πειρασμούς περνάμε. Πολλές δοκιμασίες. Δεν σε αφήνουν να γιάσεις αυτοί οι πειρασμοί. Μπορούμε να σωθούμε? Υπάρχει τρόπος να περάσουμε αυτό το δρόμο της ζωής?
Και άκουσα, λέει, φωνή από τον ουρανό να μου λέει ότι μόνο ένας τρόπος υπάρχει να περάσεις τις παγίδες χωρίς να σε πιάσει καμία παγίδα. Η ταπεινοφροσύνη. Αλλά αυτή τη φωνή την άκουσα, λέει, από τον ουρανό. Η απάντηση δεν υπάρχει σε αυτή τη γη. Η ταπείνωση δεν υπάρχει σε αυτή τη γη. Η ταπείνωση έχει πηγή της τον ουρανό και βιώνεται σε αυτή τη γη. Όταν έχεις ταπείνωση, τα ξεπερνάς όλα. Πολύ ωραίος Άγιος, ο Άγιος Αντώνιος, και πολύ ωραίος και ο Άγιος που αγάπησε τον Άγιο Αντώνιο και έγραψε τη ζωή του, γιατί τελικά κάτι γίνεται στην Εκκλησία και οι Άγιοι μεταξύ τους κολλάνε, βρίσκει ο ένας τον άλλον, και η αγιότητα είναι και κάτι που μεταδίδεται σε ένα βαθμό. Εμπνέεται, δίνεις κάτι και στον άλλον, τη χάρη σου, προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Άγιος Αθανάσιος. Το ξέρετε, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας, ο Άγιος Αθανάσιος, έγραψε τη ζωή του Αγίου Αντωνίου, το βίο του, και τον είχε πολύ αγαπήσει, τον είχε πολύ σεβαστεί. Και μάλιστα τον έκρυβε ο Άγιος Αθανάσιος, το Μέγα Αντώνιο, στην έρημο, για να αποφύγει τις παγίδες των αιρετικών και την πολεμική των αιρετικών, τον προστάτευε. Γεννήθηκε το 251, λέει, στην Αίγυπτο, στη Μέμφυδα της Αιγύπτου, ο Μέγας Αντώνιος. 251. Πόσα χρόνια περάσανε από τότε μέχρι τώρα. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος έχει γίνει ο θεμελιωτής, ο διαμορφωτής του χριστιανικού ασκητισμού. Υπήρχαν ασκητές, αλλά ο Άγιος Αντώνιος άρχισε να διαμορφώνει αυτό το πνεύμα, να βάζει μια σειρά, να βάζει ένα πρόγραμμα, και γι' αυτό τον ονομάζουν και πολλοί καθηγητή της ερήμου. Της ερήμου γέγονας οικιστής, λέει το πολιτικιό του, και την οικουμένη νεφώτισα σε ευχές σου, εστήριξα σε ευχές σου. Στήριξε την οικουμένη με τις ευχές του. Η προσευχή του στηρίζει τον κόσμο όλο, του Αγίου Αντωνίου. Της ερήμου γέγονας οικιστής, κατοίκησε στην έρημο. Δεν φοβήθηκε να μείνει στην έρημο. Και τι γονείς είχε, ο Μέγας Αντώνιος? Απλούς γονείς. Μόνο από αυτούς ό,τι έμαθε. Και άλλη του αγάπη μεγάλη ήταν η Εκκλησία. Οι γονείς του και η Εκκλησία. Οι δύο μεγάλες αγάπες των Αγίων. Τα δύο μεγάλα στηρίγματα των Αγίων. Από εκεί οι Άγιοι παίρνουν πολλά. Δηλαδή τους μιλάνε οι γονείς τους, τους μιλάει η Εκκλησία, χορταίνει η ψυχούλα τους, μαθαίνουν και μερικά γράμματα τα βασικά για να ζήσουν, να κάνουν μια, το επάγγελμά τους, κάτι να κάνουν, αλλά η ψυχή τους χορταίνει από τους γονείς και από την Εκκλησία. Και μέσα στην Εκκλησία αυτό που κυριαρχεί είναι το Ευαγγέλιο, η αλήθεια, η αλήθεια της διδασκαλίας του Χριστού. Αυτό, αγαπητέ μου, στη ζωή του Αγίου Αντωνίου είχε θέση απόλυτης ισχύως και απόλυτης αλήθειας. Το Ευαγγέλιο για τον Μέγα Αντώνιο δεν ήτανε μία άποψη μέσα στις πολλές απόψεις. Βλέπετε στα πάνελ των τηλεοράσεων, καλούνε 5-6 ανθρώπους, καλούνε και έναν ιερέα, έτσι για ένα ντεκόρ, να λέμε, πέστε κι εσείς κάτι, να ακούμε κι εσείς τι λέτε και εσείς. Όχι, και εσείς, αγαπητέ μου. Για τα μεγάλα θέματα της ζωής και του θανάτου. Για τα μεγάλα θέματα τα υπαρξιακά. Τα θέματα της σωτηρίας του ανθρώπου, η Εκκλησία δεν είναι άλλη μια άποψη στις 100 απόψεις που κυριαρχούν. Είτε είναι η άποψη, είναι η μοναδική άποψη, είναι η τέλεια άποψη, γιατί δεν είναι αυτό που λέω εγώ και εσύ, αλλά αυτό που αποκαλύπτει ο Θεός. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο Μέγας Αντώνιος έτσι έβλεπε την Εκκλησία. Όχι μια γνώμη μέσα στις πολλές γνώμες. Αλλά ό,τι έλεγε η Εκκλησία για αυτόν ήταν νόμος, τελείωσε. Το είπε η Εκκλησία, το διδάσκει ο Χριστός, το λέει το Ευαγγέλιο, δεν το συζητάω. Και γι' αυτό κιόλας άφησε τον κόσμο. Τον κόσμο ο Μέγας Αντώνιος γι' αυτό τον άφησε. Έτσι, του μπήκε στο μυαλό. Ξέρεις πώς, μπήκε μια φορά στην Εκκλησία και την ώρα που έμπαινε, διαβάζανε το Ευαγγέλιο. Και μπήκε στην καρδιά του. Νέος ήτανε, μπήκε στην καρδιά του αυτός ο λόγος του Χριστού που ο ιερέας εκείνη την ώρα έλεγε. Και τι έλεγε ο ιερέας? Αν θες να είσαι τέλειος και αν θες να είσαι μαθητής μου, άφησε τα όλα. Πούλα τα όλα. Εγκατέλειψε τα όλα, δώσ' τα στους φτωχούς και έλα κοντά μου. Αυτό ο Μέγας Αντώνιος δεν το άκουσε στα ψηλά, στο μυαλό του έτσι, στο περίπου. Γι' αυτόν εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ημέρα, ήτανε το μήνυμα του Θεού στη ζωή του. Έτσι επέτρεψε ο Θεός να αισθανθεί. Αυτό, αγαπητέ μου, το Ευαγγέλιο, εγώ το έχω διαβάσει πολλές φορές. Εσύ το έχεις ακούσει? Το έχεις ακούσει. Το έχεις κάνει? Όχι. Γιατί? Γιατί εσένα δεν σε έχει αγγίξει τόσο δυνατά. Ούτε εμένα με έχει αγγίξει αυτό το συγκεκριμένο τόσο δυνατά, και γιατί δεν με συμφέρει να με αγγίξει πολλές φορές, αλλά επιτρέπει ο Θεός σε κάποιους ανθρώπους, κάποια φορά, να ζήσουν πολύ έντονα την κλίση τους.
με κάποια αφορμή. Ο Μέγας Αντώνιος είχε αυτή την αφορμή, να ακούσει αυτό το λόγο. Τον άκουσε, τον άγγιξε, τον συγκλώνησε και λέει, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι για μένα. Αυτό ο Θεός το είπε σήμερα για μένα. Μπορεί εσείς να μην νιώσατε τίποτα, εγώ το ένιωσα. Θα φύγω. Θα τα αφήσω όλα για το Θεό. Για να ζήσω αυτή την τελειότητα της ζωής. Και τα άφησε όλα. Άκουγε το Ευαγγέλιο και το τήρησε. Άκουσε το Ευαγγέλιο, το είχε πρώτο στην καρδιά του. Πολύ ωραίο πράγμα. Να μπορείς τα λόγια του Χριστού να τα έχεις πρώτα στην καρδιά σου. Να τα σέβεσαι. Να ακούς τον Χριστό ζωντανά να σου μιλάει και να το υπακούς. Να είσαι καλά κι εσύ που με πήρες τηλέφωνο και να ευλογεί ο Θεός τη ζωή σου, που μου είπες ότι, Πάτερ, τότε που άκουσα που μίλησες για το Ευαγγέλιο, έγινε τι αυτό να διαβάζω κι εγώ Ευαγγέλιο. Διάβαζα, αλλά κάπου-κάπου. Τώρα διαβάζω, λέει, πιο συχνά. Ο Κύριος εύχομαι να ακούει την προσευχή σου και ό,τι του ζητάς μετά από κάθε τέτοια ανάγνωση, να στο χαρίζει. Όπως αυτός κρίνει ότι είναι το συμφέρον σου. Γι' αυτό και όταν μια φορά ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε μια επιστολή στον Άγιο Αντώνιο στην έρημο, αυτός και οι μαθητές του μάλλον ήθελαν γρήγορα να δουν τι γράφει ο Μέγας Κωνσταντίνος, να ανοίξουν το γράμμα. Αυτοκράτορας μας γράφει. Ο Μέγας Κωνσταντίνος να ασχολείται μαζί μας, τιμή μεγάλη. Έρχεται ένα γράμμα στο γραμματοκιβώτιο, βλέπεις μια επίσημη προσωπικότητα. Γρήγορα να το ανοίξουμε να δούμε τι λέει. Φοβερό. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος τίμησε τον Άγιο Αντώνιο. Αλλά ο Άγιος Αντώνιος τιμούσε πάνω απ' όλα τον Χριστό. Και όταν ήρθε το γράμμα, δεν το άνοιξε. Το κρατούσε κλειστό. Και του λέγανε οι μαθητές του, άνοιξε να δούμε τι λέει επιτέλους. Πάτερ, άνοιξε να διαβάσουμε. Τι λέει ο Αυτοκράτορας. Και λέει, όχι. Περιμένετε. Και τους καθυστερούσε. Και λέγε, τι καθυστερείς, του λέγανε. Γιατί λέει, θέλω να σας διδάξω ότι τέτοιο ζήλο δεν σας βλέπω να έχετε για τα λόγια του Ευαγγελίου. Όταν μας μιλάει ο ουράνιος βασιλιάς ο Χριστός, δεν κάνετε έτσι. Τώρα μας στέλνει ένας βασιλιάς επίγειος, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι, άνθρωπος είναι. Ό,τι και να είναι. Κι όμως έχετε τέτοιο ζήλο και πόθο. Μακάρι να έχετε αυτόν τον πόθο και για τον Χριστό. Ανοίξτε το τώρα. Και δεν τον πείραξε που το διάβασε, αλλά το είδε με απάθεια. Αγαπούσε πάνω απ' όλα τον Χριστό. Τότε που ο Μέγας Αντώνιος ξεκίνησε να γίνει ασκητής, δεν υπήρχαν πολλοί άλλοι. Δεν υπήρχαν οργανωμένος ο μοναχισμός να πάει σε ένα μοναστήρι κοινόβιο να ενταχθεί κι αυτός, να διδαχτεί. Δεν υπήρχαν βιβλία από παλιούς να δει πώς αγωνιστήκανε, τι κάνανε, να το κάνει κι αυτός. Δηλαδή να του πούνε ότι αν σε βρει ο τάδε πειρασμός, εγώ που το πέρασα, έκανα αυτό και σώθηκα και γλίτωσα. Κάντο κι εσύ. Τίποτα. Ξεκίνησε στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα του Χριστού. Ξεκίνησε να κάνει έναν αγώνα με τον πειρασμό, με τη σάρκα του, με το πνεύμα του κόσμου. Πολύ δύσκολο αγώνα και χωρίς να έχει μεγάλη βοήθεια και στήριγμα. Ήταν μεμονωμένα τα άτομα. Λίγα άτομα, παρεούλες, ζούσαν στην έρημο. Και αυτό, ξέρεις, είναι δύσκολο όταν δεν έχεις ένα παρελθόν, όταν δεν έχεις ένα στήριγμα, μια παράδοση. Να ξέρεις ότι ο δρόμος που βαδίζω τον βαδίσανε και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Και τώρα είναι απλό για μένα. Θα κάνω τι κάνανε, δοκιμασμένοι δρόμοι, δοκιμασμένη μέθοδος και θα δω αποτέλεσμα. Ο Μέγας Αντώνιος ήταν από τους πρώτους. Κι όμως ο Θεός τόσο πολύ τον ευλόγησε, τον χαρίτωσε, γιατί ήταν ωραία ψυχή. Ήταν δυνατή ψυχή. Ήταν ευγενικιά ψυχή και φιλότιμη και είχε όλη τη γενναιότητα και όλο το ζήλο και τη ζωντάνια να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Ο διάβολος όμως τον πολέμησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ φρικτά. Σου λέει, τι θες εσύ εδώ στην έρημο. Καλά έχουμε εμείς, εδώ είναι το βασίλειό μας. Εσύ τι θέλεις εδώ στην έρημο. Τι ήρθες να κάνεις εδώ που είμαστε εμείς. Θα σε πολεμήσω. Τον πολέμησε με τους πειρασμούς όπως πολέμησε τον Ιώβ τόσο πολύ, έτσι και τον Άγιο Αντώνιο. Εδώ τον Κύριο δεν λυπήθηκε. Τον Κύριο δεν σεβάστηκε. Όλους τους πολεμάει ο πειρασμός και μάλιστα άμα ξεκινείς να γίνεις χριστιανός, τότε θα έχεις πόλεμο. Σε πολεμάει πολύ γιατί ξεκινάς και εσύ να του ξεφεύγεις. Ξεκινάς να βάλεις αγάπη στην καρδιά σου εκεί που έχεις τόσα χρόνια μίσος, θα πολεμηθείς. Θα έχεις πιο πολύ πόλεμο. Και ο Άγιος Αντώνιος, ο ταπεινός αυτός ασκητής της ερήμου, που τώρα είναι καθηγητής, δάσκαλος, και τον σέβονται όλοι οι ασκητές και οι μοναχοί και οι μοναχές, δεν ήξερε πολλά πράγματα και τι είπε, θα κάνω νηστεία. Έτρωγε λίγο στην αρχή, μια φορά τη μέρα, μετά τη δύση, μόνο ψωμί και νερό για ένα διάστημα και κοιμότανε στη γη. Κοιμότανε στη γη. Αυτή είναι η λεγόμενη χαμεκητία. Κοιμότανε χάμου, κάτω. Κοιμότανε κάτω για να ταπεινώσει το κορμί του. Να ταπεινώσει την ψυχή του.
ήταν περιορισμένη η δύναμη του διαβόλου. Δεν τον άφησε ο Θεός να τον πολεμήσει ανεξέλεγκτα τον Άγιο Αντώνιο, αλλά τον άφησε να τον πολεμήσει πολύ. Τον πολέμησε πολύ και αυτός απαντούσε έτσι, με την νηστεία, με την εγκράτεια. Έτσι ήξερε, έτσι τον φώτισε ο Θεός. Ήθελε πάρα πολύ να είναι ευάρεστος στο Θεό, να τον βλέπει ο Θεός και να χαίρεται. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο πατήρ Σοφρόνιος που διάβαζε πριν λίγες μέρες στο βιβλίο του περί προσευχής του πατρός Σοφρονίου του Έσεξ που έλεγε «Κύριε, κάνε με να είμαι τέτοιος άνθρωπος που να χαίρεσαι να με βλέπεις και να είμαι έτσι που όταν με βλέπεις να λες έτσι είχα σκεφτεί να γίνει ο άνθρωπος, έτσι φανταζόμουν το πλάσμα μου όταν το πλάθα, σαν αυτό να είναι. Να μας βλέπει ο Θεός δηλαδή πως ζούμε και να χαίρεται με τη ζωή μας». Έτσι ήθελε να είναι ο Άγιος Αντώνιος, ευάρεστος στο Θεό, να έχει καθαρή καρδιά και να υπακούει στις εντολές του. Να νιώθει την καρδιά του κάτωπτρο του Θεού, να τον φωτίζει ο Θεός και να συντονίζεται με το Θεό. Γι' αυτό θέλησε να κάνει κάτι πιο σκληρό, κάτι πιο δύσκολο στον εαυτό του. Ξέρετε τι έκανε, κλείστηκε 20 χρόνια σε έναν τάφο. Μην πιαστείτε να νομίσετε, όχι τάφο της γης, κλείστηκε σε ένα τάφο όπως αυτό αν έχετε πάει στις Μυκήνες, που είναι ένα κτίριο, κτίσμα, σαν το Αγαμέμνον ας πούμε, όχι τόσο μεγάλο, αλλά όταν λέμε τάφο δεν εννοούμε αυτό που σκάβουμε στη γη, αλλά ήταν ένα κτίσμα, κλεισμένο από παντού, μια μικρή πορτούλα μόνο, για να μπορεί κάποιος να του δίνει φαγητό, και κλείστηκε. Το κατάλαβε ο Άγιος Αντώνιος, το κατάλαβε ότι αισθανόταν ότι ο Θεός θέλει κάτι πολύ μεγάλο από αυτόν. Και κατάλαβε ο Άγιος ότι για να κάνεις το μεγάλο, πρέπει πρώτα να μπεις σε ένα πολύ μικρό χώρο, να κλειστείς. Το άνοιγμα στον κόσμο, το τίναγμα αυτό, το πέταγμα αυτό, η απογείωση αυτή στο διάστημα του Θεού, για να ανοιχτείς το Θεό, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει πρώτα να αγαπήσεις λίγο την κλεισούρα, το κλείσιμο. Να κλειστείς, να μαζέψεις, για να δώσεις. Να μπεις στο σκοτάδι, για να δεις το φως της καρδιάς σου. Όσο φως υπάρχει μέσα να το δεις, να το σεβαστείς, να το εκτιμήσεις, και μετά όταν παλέψεις με τον εαυτό σου, με τα πάθη σου, είναι πολύ αναγκαίο αυτό, να βγεις να προσφέρεις. Αλλιώς δεν έχεις να προσφέρεις. Αν δεν έχεις κάτι να δώσεις και βγεις έξω, θα γίνεις περίγελος. Και περίγελος και θα ταλαιπωρήσεις τους άλλους και θα ταλαιπωρηθείς και εσύ και θα απογοητευτείς. Και μόνο το Θεό δεν θα δοξάζεις με αυτό που κάνεις. Γι' αυτό κλείστηκε 20 χρόνια. 20 χρόνια. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφων, διαβάστε το βίο του, είχε ζήσει και αυτός χρόνια έγκλειστος. Πολύ ωραίο βιβλίο. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, υπέροχος ο βίος του. Και διάφορα βιβλία υπάρχουν, και της νομίζω κάποιας Γκοραΐνοφ, Ειρήνης Γκοραΐνοφ, και της Μονής Παρακλήτου, και του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς, έχουν βγει βίοι του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, πανέμορφος Άγιος, υπέροχος κι αυτός. Και μοιάζει με τον Άγιο Αντώνιο σε αυτό ότι κλείστηκε. Τώρα ακούμε θαύματα των Αγίων αυτών και λέμε πω πόσα κάνανε. Ναι, αυτά τα κάνανε από ένα σημείο και μετά. Αλλά πριν έρθει αυτή η έκρηξη των θαυμάτων, είχε έρθει αυτή η σιωπή. Η απόλυτη σιωπή. Η απόλυτη ηρεμία, η απόλυτη ησυχία. Η οποία δεν ήταν ησυχία στην ψυχή. Στην ψυχή είχαν τεράστια μάχη. Είχαν πόλεμο. Είχαν επανάσταση. Τους πολέμησε ο διάβολος. Ειδικά τον Άγιο Αντώνιο τον πολέμησε πάρα πολύ σκληρά ο πειρασμός. Πάρα πολύ σκληρά. Σημεία και τέρατα είδε, λέει στο βίο του. Ο βίος, το είπαμε, είναι γραμμένος από τον Άγιο Θανάσιο. Κυκλοφόρη υπάρχει. Και μάλιστα οι ζωγράφοι της Αναγέννησης έχουν πάρει αυτό το σκηνικό, τον πόλεμο του Αγίου Αντωνίου που είχε τον πόλεμο με τον διάβολο, τον πήραν σαν αφορμή να φανταστούν πώς να ήταν και τον βάζουν να πολεμάει με τον διάβολο. Και λέει ότι όταν ο διάβολος είδε ότι ο Άγιος Αντώνιος δεν υπέκυπτε εύκολα στους πειρασμούς της σκέψης, στο μυαλό του, ας πούμε, στην καρδιά του, δεν τον έριχνε ο διάβολος σε κάτι και αντιστακότανε με ισχυρότατη θέληση, με προσευχή, με ταπείνωση, με το σημείο του σταυρού. Ξέρετε τι κάνει ο διάβολος μετά, όταν δει ότι δεν μπορεί να σε ρίξει με τίποτα από όλα αυτά? Χρησιμοποιεί το τελευταίο του όπλο που είναι η εμφάνισή του, του ιδίου του πειρασμού. Εμφανίζεται μπροστά στον αγωνιστή. Εμφανίζεται ο ίδιος, ο οφθαλμοφανός. Βλέπεις, ακούς, αισθάνεσαι, μυρίζεις. Νιώθεις, αγγίζεις. Απίστευτα πράγματα θα πείτε. Μην ανησυχείτε, εμείς δεν τα παθαίνουμε αυτά. Και όσοι λένε ότι αισθάνονται τέτοια πράγματα, συνήθως είναι τις φαντασίες τους. Εμάς δεν χρειάζεται να μας εμφανιστεί ο διάβολος, γιατί δεν κάνουμε τέτοιο αγώνα. Εμάς μας βάζει μια σκέψη στο μυαλό και αμέσως μας κάνει και υπακούμε στο θέλημά του.
Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς το τελευταίο του όπλο. Εμάς με ένα απλό βελάκι, με ένα απλό άγγιγμά του, με ένα απλό, μια απλή επίσκεψή του, μας κάνει και κάνουμε τα χατήρια του. Σου λέει, έλα καημένε τώρα, φάει λίγο σήμερα, Τετάρτη, έχει φτάσει 8 ώρα το βράδυ, πέρα σήμερα. Και τρως ένα κομμάτι τυρί του καλού καιρού. Δεν χρειάζεται να σου εμφανιστεί μπροστά. Εσένα μια σκέψη σου φέρνει και σε ρίχνει στην αμαρτία. Επειδή όμως ο Άγιος Αντώνιος αυτά τα ξεπέρασε. Ξεπέρασε τους πειρασμούς σε επίπεδο λογικό, σε επίπεδο διανοητικό, σε επίπεδο πνευματικό, ψυχικό, εμφανίστηκε μπροστά του. Απίστευτο πράγμα. Πρέπει να έχεις πολύ δύναμη για να μπορούν να δουν τα μάτια σου τον πειρασμό. Και όχι απλώς εμφανίστηκε, λέει, πάλευε μαζί του. Του δημιουργούσε, λέει, θορύβους να φοβηθεί. Δημιουργούσε έξω από τον τάφο αυτό το κτίσμα θορύβους να ακούει να κατρακυλάνε, λέει, πέτρες, κοτρώνες, να ακούει ζώα, ουρλιαχτά, ξύλα να σπάνε, δέντρα να τρίζουνε. Θορύβους ανυπόστατους. Που δεν υπάρχουν αυτοί, δεν υπήρχαν αυτοί οι θόρυβοι οντολογικά. Δηλαδή, πραγματικά, αν ανοίγεις την πόρτα, μπορεί να μην τα βλέπεις εσύ. Αλλά ο Άγιος Αντώνιος τα αισθανότανε στον αόρατο κόσμο. Έβλεπε τον αόρατο κόσμο. Ο οποίος υπάρχει. Απλώς εμείς δεν τον αισθανόμαστε. Και είχε τόσο πολύ κουραστεί. Και δεν ήξερε τι να κάνει από ένα σημείο και μετά. Έκανε το σταυρό του, απαλλασσότανε για λίγο. Μετά ίδρωνε, τον χτύπαγε, πάλευε μαζί του, τον έριχνε κάτω ο πειρασμός, ξανά ο Άγιος Αντώνιος. Απίστευτος αγώνας. Απίστευτη πάλι. Σε σημείο που κάποια στιγμή μετά από μήνες έπεσε κάτω. Δεν μπορούσε άλλο. Ξανά την άλλη μέρα το ίδιο. Και κάποια μέρα, λέει, τον χτύπησε ο πειρασμός και έπεσε κάτω και πήγε να λιποθυμήσει. Και λέει, δεν μπορώ άλλο, λέει. Δεν μπορώ άλλο, Θεέ μου, θα πεθάνω, θα λυποθεί, θα εξαντληθώ, δεν αντέχω άλλο. Και την ώρα, λέει, εκείνη που έφτασε στα όρια του, στο απροχώρητο, βλέπει, λέει, τη στέγη του κτίσματος αυτού να ανοίγει, να ανοίγει νοερός και να μπαίνει μέσα, λέει, μια ακτίνα φωτός στο πρόσωπό του να πέφτει και να βλέπει το χέρι του Κυρίου να τον ευλογεί και τον Χριστό τον ίδιο και να του λέει, Αντώνιε, σε ευλογώ. Και ο Άγιος Αντώνιος τα έχασε. Τα έχασε που είδε τον Κύριο και βγήκε από τα χείλη του ένα μικρό παράπονο και λέει, Κύριε, τώρα έρχεσαι που έχω φτάσει στα όρια της αντοχής μου, τώρα στο παραπέντε που είμαι να πεθάνω, που δεν αντέχω. Πού είσαι τόσο καιρό, τι κάνεις τόσο καιρό, δεν με βλέπεις τόσους μήνες που παλεύω και τρελαίνομαι από τους πειρασμούς μου. Και το απάντησε ο Κύριος, Αντώνιε, ήμουν μαζί σου να ξέρεις, όλο τον καιρό, από την πρώτη στιγμή που παλεύεις, είμαι δίπλα σου, αοράτος, και περίμενα να δω το σον αγώνισμα, περίμενα να δω τη δική σου θέληση, περίμενα να δω τη δική σου προαίρεση, να δω εσύ τι θέλεις. Το να σου έπαιρνα τους πειρασμούς θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, εγώ είμαι Θεός, με ένα μου λόγο θα διαλύονταν τα πάντα, θα φεύγαν όλοι οι πειρασμοί, όλες οι εικόνες, όλες οι φαντασίες, όλοι οι θόρυβοι, όλα τα χτυπήματα, αν ήθελα εγώ δεν θα έχεις τίποτα. Αλλά αυτό θα ήταν δώρο δικό μου. Εγώ ήθελα να σε δοξάσω. Ήθελα να σε λαμπρύνω. Ήθελα να δω και να αποδείξεις κι εσύ στον εαυτό σου, πρωτίστως. Να καταλάβεις κι εσύ τη δύναμη της ψυχής σου. Να καταλάβεις ότι με αγαπάς εκούσια. Με αγαπάς ενώ υπάρχει δυνατότητα να με εγκαταλείψεις. Με αγαπάς ενώ ο πειρασμός σε φτάνει στα όρια της ολιγοπιστίας, της απιστίας, της αγανάκτησης. Και ήθελα να το δω και το είδα. Και τώρα που το είδα, του λέει, ότι με αγαπάς σταθερά, ότι είμαι η πρώτη σου αγάπη και η παντοτινή, ότι ο ζήλος σου δεν έχει ψυχρανθεί, τώρα, λέει, σε ευλογώ, σε απαλλάσσω από όλους τους πειρασμούς, θα ζεις το χάρισμα της απάθειας και τώρα σε καλώ να βγεις από τον τάφο αυτό, σαν τον Λάζαρο, αναστημένος και να βγεις πλέον στον κόσμο. Τέρμα αυτό που πέρασες, Αντώνιε. 20 χρόνια ήταν αρκετά να πετύχεις την ομορφιά της ψυχής σου. 20 χρόνια έχεις γίνει αυτός που ήθελα να γίνεις. 20 χρόνια ήταν αρκετά, ώστε να βγεις τώρα και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου να προσφέρεις στον κόσμο την καθαρή σου διδασκαλία, τον καθαρό σου λόγο, τη δοκιμασμένη σου πείρα, την όμορφη καρδιά σου. Βγες έξω. Βγες από τον τάφο και θα δεις πώς οι άνθρωποι κοντά σου θα αναγεννηθούν, θα σωθούν, θα με πλησιάσουν, θα με γνωρίσουν. Υπέροχο πράγμα αυτό. Οι εκπλήξεις του Θεού. Τα θαύματα του Χριστού. Πού να το περιμένει ο Άγιος Αντώνιος εκείνη τη νύχτα, εκείνη τη μέρα που είδε τον πειρασμό τόσο έντονο, ότι εκείνη τη μέρα θα ήταν η τελευταία του μέρα με τόσους πειρασμούς στη ζωή. Όταν είπε πέθανα, εκείνη τη μέρα αναστήθηκε.
Όταν πας να πεις στη ζωή σου εδώ τελείωσαν όλα, χάνομαι, δεν υπάρχει ελπίδα για μένα, εκείνη η ώρα θα γίνει το θαύμα. Στο παραπέντε ήρθε ο Χριστός και τον αναγέννησε και τον έσωσε και τον έβγαλε και τον χάρισε στον κόσμο. Από τότε δεν έχει πάψει από εκείνη τη στιγμή της ευλογίας. Μην ξεχνάς όμως, αδερφέ μου, αυτό που του είπε ο Κύριος. Ήμουν μαζί σου όλες τις ώρες της ζωής σου, όλες τις στιγμές του πειρασμού σου. Περίμενα να δω τον αγώνα σου. Και όταν έφτασε στα όρια σου, ήρθα κι εγώ, ο απεριόριστος Θεός, που δεν έχει όρια η δύναμή μου, και βάλα τέλος. Ήρθα κι εγώ, ο οποίος πάω στη θάλασσα και βάζω όρια στο κύμα. Και λέω στο κύμα, ως εδώ θα φτάσεις και δεν θα ξεπεράσεις. Δεν θα μπεις έξω, δεν θα σκεπάσεις τον κόσμο. Εδώ, ποιος βάζει όρια στα κύματα? Αυτός βάζει όρια και στους πειρασμούς. Αυτός βάζει όριο και στον πόνο της ζωής σου. Και έβαλε και στον Άγιο Αντώνιο και του λέει, τέλος, βγες και σώσε τον κόσμο, με ταπείνωση πλέον, χωρίς καινοδοξία, χωρίς έπαρση. Και βγήκε ο Άγιος Αντώνιος και βοήθησε με τα λόγια του, τα οποία ήταν πλέον, λέει, βάλσαμο. Και ξέρετε τι χαρακτηριστικό είχε, λέει, το πρόσωπό του? Είχε διαρκώς χαρά. Είχε διαρκώς χαρά ο Άγιος Αντώνιος. Το πρόσωπό του ήταν χαρούμενο. Δεν ήταν σκυθροπό. Ήταν γαλήνιο και ήταν και ατάραχο. Δηλαδή δεν ταραζότανε. Δεν ίδρωνε το αυτί του ό,τι και να άκουγε στον κόσμο πλέον. Είχε δει όλους τους πειρασμούς του Άδη πάνω του, στο κορμί του και στην ψυχή του. Και μετά δεν τον φοβίζει τίποτα άλλο. Όταν παλέψεις και νικήσεις τον πειρασμό, όλα της γης τα προβλήματα θα αντιμετωπίζεις πολύ πιο ψύχρεμα. Όταν κάνεις το Θεό σου φόβο τη ζωή σου, ο Θεός σου να είναι ο μόνος που σέβεσαι και υπολογίζεις, δεν σε φοβίζουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Άγιος Αντώνιος πλέον, ό,τι και να του έλεγαν, δεν τον συμπαρέσυραν. Έρχονταν ένας στενοχωρημένος, έφευγε χαρούμενος. Δεν μπορούσε να τον κάνει τον Άγιο Αντώνιο να στενοχωρηθεί και αυτός μαζί του. Γιατί ο Άγιος Αντώνιος είχε περάσει τόσα πολλά, που όλα τα προβλήματα των ανθρώπων μετά του φαίνονταν πολύ απλά, πολύ ψύχρεμα, πολύ μικρά. Μέσα στο φως του Χριστού τα βούταγε όλα και έπαιρναν όλα φως. Και ήταν όλα διαφορετικά. Και τα αντιμετώπιζε με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Χαρούμενος, ατάραχος, γαλήνιος, ήρεμος, ειρηνικός, υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος με τη χαρά του σε τράβαγε κοντά του. Αλλά με τη γαλήνη του σε έκανε να βγεις από τον πόνο σου. Φοβερό. Τι ωραίο και οι ασκητές, και οι σημερινοί ασκητές, και οι σημερινοί ερημίτες, και οι σημερινοί άνθρωποι που πάνε να μονάσουν, να έχουν αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον αυτοί που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Δεν μιλάω για έναν που κάνει άσκηση και είναι στο κελί του κλεισμένος και θέλει να μην γελάσει, να κάνει άσκηση αυστηρή, το ύφος του να είναι πολύ σκυθροπό, να ζει όλα αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στο λόγο του περί μετανοίας. Αυτά τα αυστηρά και τα βαριά στον εαυτό του, ναι. Αλλά τι ωραίο οι ασκητές μας. Και οι σημερινοί. Και στη ζωή μου, όσους ανθρώπους αγάπησα, τέτοιους ερμήτες, ασκητές, μου έκανε εντύπωση. Τέτοιοι άνθρωποι είναι. Τώρα που το σκέφτομαι, καταλαβαίνω ότι και αυτούς γι' αυτό τους αγάπησα, γιατί είχαν αυτή την γλυκύτητα, αυτή την καλοσύνη, αυτό το πρόσχαρο. Δεν ήταν σκυθροποί, δεν ήταν μουτρωμένοι, δεν τους έβλεπες να σε πιάσει ψυχοπλάκωμα. Αυτό το στάδιο, όταν το περνάει ένας ασκητής, είναι δύσκολο στη ζωή του. Αλλά αυτός ο ασκητής δεν μπορεί να βγει να προσφέρει στον κόσμο στήριγμα και χαρά. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος από τον κόσμο να πηγαίνει στο μοναστήρι και να φεύγει διπλά ψυχοπλακωμένος από ό,τι είναι. Δεν μπορεί η επαφή με έναν ασκητή να γεμίσει την καρδιά σου κατάθλιψη. Ο Άγιος Αντώνιος είναι πρότυπο ασκητή, ο οποίος άγγιξε τη χαρά του Χριστού και προσφέρει αυτή τη χαρά. Ασκούμαστε όχι για να θλιβούμε, ούτε για να πέσει το ηθικό της ψυχής μας, αλλά για να προετοιμάσουμε την καρδιά μας να δεχτεί την αληθινή χαρά του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός της ασκήσεως. Η άσκηση δεν είναι για να καταθλιβούμε. Δεν είμαστε μαζοχιστές. Δεν μας αρέσει η κατάθλιψη. Δεν μας αρέσει να κλαίμε για να κλαίμε. Το κλάμα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Το πένθος δεν είναι αυτός ο σκοπός. Σκοπός είναι να φτάσουμε στο ξέφωτο της χαράς, στη χώρα της ευτυχίας, της μακαριότητας, στον μακάριο γέλωτα, που λέει σε ένα τροπάρι του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου, στην ακολουθία του. Τώρα του λέει, Άγιε μου, γελάς. Γελάς τώρα. Αλλά τον μακάριο γέλωτα του Κυρίου. Δεν γελάς σπασμωδικά. Δεν γελάς άρρωστα. Δεν γελάς νευρικά. Αλλά γελάς. Οι Άγιοι μας είναι χαρούμενοι Άγιοι. Ο Άγιος Αντώνιος είναι χαρούμενος Άγιος. Γι' αυτό μ' αρέσει. Γιατί αυτά που λέει
Είναι σαν μια ψυχοθεραπεία στο μυαλό σου. Αν διαβάσεις τα λόγια του και στη Φιλοκαλία. Αν θυμάμαι, στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας έχει του Αγίου Αντωνίου διδασκαλίες. Πολύ ωραία πράγματα. Εκεί βλέπεις ότι το μυαλό σου ξεμπλοκάρει. Διαβάζεις τον Άγιο και δεν σε πιάνει σύγχυση. Δεν ταράζει την ψυχή σου. Απελευθερώνεται. Ανασένεις. Λες, τι ωραίος Άγιος. Τι ωραία πράγματα λέει. Τι απλά που μιλάει. Θα πούμε παρακάτω μερικά από αυτά που έχει πει. Αλλά έτσι θυμήθηκα τώρα την άσκηση και θυμάμαι και στο Άγιο Όρος όπου πηγαίνω και με αυτούς που κάνω παρέα. Με έναν παππούλι 70 χρονών. Με κάποιον άλλον έτσι μεγάλης ηλικίας. Με κάτι γεροντάκια. Αυτά τα γεροντάκια. Τα βλέπεις τα πρόσωπά τους και τα φωτογραφίζεις και είναι τόσο όμορφα. Σαν να βλέπεις κάτι παιδάκια μικρά τα οποία τα έχεις βάλει με άσπρα γένια και ρασάκια. Αλλά το πρόσωπό τους είναι παιδικό και έχουν χαρά. Ανθίζει ένα χαμόγελο στην ψυχή τους, το οποίο δεν είναι χαμόγελο ούτε τυπικότητας, ούτε καθώς πρέπει τρόπων, ούτε καλής συμπεριφοράς. Μέσα σε αυτό το χαμόγελο, αν μπορείς να κοιτάξεις το βάθος, έχουν στάξει πολλά δάκρυα παλιά. Έχουν δώσει αίμα και πήραν το Άγιο Πνεύμα. Και όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά σου, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη και όλα τα υπόλοιπα. Αγάπη, χαρά. Έρχεται η χαρά. Όταν ασκείσαι χρόνια και δεν βλέπεις χαρά στην ψυχή σου, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να αγωνίζεσαι χρόνια μες στην εκκλησία, να είσαι χριστιανός από τα παιδικά σου χρόνια και να είσαι μουτρωμένος, να είσαι σκεφτικός μονίμως, να είσαι σκουντούφλης, να είσαι μίζερος, να μην εκπέμπεις χαρά. Εκτός κι αν, αδερφέ μου, αν είναι ο χαρακτήρας σου τέτοιος κλειστός. Δεν πειράζει. Το σέβομαι αυτό. Δεν κάνουμε παρατηρήσεις σε ανθρώπους που από χαρακτήρος είναι ήρεμοι κλειστοί. Αλλά και αυτοί οι κλειστοί χαρακτήρες δεν σημαίνει ότι δεν έχουν χαρά. Χαρά πρέπει να έχουμε. Είναι ένα σημάδι αυτό ότι πάμε καλά. Σας δίνω μια χαρά υπό Κύριος. Και τη χαρά ημών ουδείς αίρια φημών. Τη χαρά που σας δίνω δεν σας την παίρνει κανείς. Δεν μπορεί να σας κλέψει κανείς αυτή τη χαρά. Η χαρά του αγώνα. Η χαρά της νίκης. Η χαρά του να είσαι κοντά στον Κύριο. Άγιε μου Αντώνιε, μ' αρέσει που είσαι χαρούμενος. Μ' αρέσει γιατί λένε μερικοί ότι η Εκκλησία σήμερα μερικές φορές σε βάζει σε ένα δρόμο δύσκολο, σκυθροπό, ταλέπορο. Καθόλου. Εσύ μου έδειξες κάτι άλλο. Στο βίο σου λέει είχες χαρά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έπαιζε ο Άγιος Αντώνιος. Έπαιζε. Πήγε κάποιος να το δει μια μέρα και περίμενε να δίνει ένα σκητή πολύ έτσι βαρύθιμο, σοβαρό, σκυθροπό, συγκεντρωμένο, συνοφριωμένο. Και λέει, πάω να δω τον Άγιο Αντώνιο στην έρημο. Και πήγε να τον βρει. Και βλέπει έναν ασκητή με τους μαθητές του να παίζουνε. Ακούστε τι παίζανε. Είχε ένα σκηνή, μια τριχιά μεγάλη, στο χώμα και το κούναγε αυτός ο ασκητής. Ο Άγιος Αντώνιος ήταν αυτός ο ασκητής. Το κούναγε αυτό το σκηνή και έκανε σαν φιδάκι στο χώμα. Και οι μαθητές του έπρεπε να πηδήξουν από τη μια πλευρά στην άλλη και να μην τους ακουμπήσει το σκηνή στα πόδια. Αν τους ακουμπούσε, θα χάνανε. Καίγονταν. Αυτός ο κύριος που πήγε, τάχασε. Λέει, με συγχωρείτε, λέει. Τον Αβά Αντώνιο ψάχνω. Α, λέει, παιδί μου, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Πά, μια απογοήτευση στο πρόσωπο του επισκέπτη. Πλήρης απογοήτευση. Πήγα να δω έναν Άγιο και βλέπω έναν άνθρωπο να παίζει. Οι Άγιοι δεν παίζουν. Οι Άγιοι είναι. Δεν ξέρω πώς τον περίμενε τον Άγιο. Και του λέει, εγώ είμαι, παιδί μου. Λέει, πάτερ, με απογοητεύεται πλήρως. Εγώ ήρθα εδώ πέρα νομίζοντας ότι θα δω ένα σκητή. Και λέει, παιδί μου, κοίτα να δεις. Βλέπω, έχεις και τόξο μαζί σου, ε. Ναι, λέει, γιατί στον δρόμο πήρα τον τόξο, λέει, γιατί. Κίνδυνη από θηρία κλπ. Άκου να δεις, λέει. Τεντώνεις λίγο το τόξο σου. Ε, τι θα παίξουμε τώρα, λέει. Τέντωσε λίγο το τόξο σου. Τεντώνει το τόξο του. Ο επισκέπτης. Το τέντωσα. Τέντωσε το κι άλλο. Το τεντώνει. Τέντωσε το σε παρακαλώ κι άλλο. Το τέντωσε. Τέρμα το τόξο. Δεν πάει, λέει, άλλο. Πάντερ, δεν πάει άλλο. Λοιπόν, γιατί δεν πάει άλλο, λέει. Θα σπάσει. Θα σπάσει το τόξο. Ωραία, του λέει. Άστο. Αυτό ήθελα να σου πω. Είπες μόνος σου την απάντηση. Θα σπάσει. Εμείς τώρα μας είδες αυτή την ώρα που παίζουμε. Έτσι. Μας είδες σε μια στιγμή χαλαρή. Σαν το τόξο σου που είναι τώρα χαλαρό. Που τ' άφησες. Αν ερχόσουν χτες, θα βλέπεις για παράδειγμα ότι από το πρωί στο βράδυ δεν μιλάγαμε μεταξύ μας, αλλά κάναμε μόνο προσευχή. Αν ερχόσουν προχτές, θα βλέπεις ότι πολλοί από μας δεν ήπιαμε νερό όλη τη μέρα. Αν ερχόσουν πριν 3 μέρες, θα βλέπεις ότι όλη τη νύχτα μείναμε άϊπνοι, με τα χέρια σηκωμένα, όρθιοι και προσευχόμενοι. Ακίνητη και κάναμε προσευχή στο Χριστό. Τεντώσαμε κι εμείς το τόξο της ψυχής μας όλη τη βδομάδα.
Το τεντώσαμε, άνθρωποι είμαστε. Και ο πιο μεγάλος ασκητής και ο πιο μεγάλος Άγιος έχει τις ανθρώπινες στιγμές του. Και τώρα ξέρεις που μας πέτυχες. Στη στιγμή της χαλάρωσης, η οποία να ξέρεις είναι πολύ μικρή, είναι πολύ αθώα και είναι πολύ πιο καθαρή από τη χαλάρωση του κόσμου. Ο κόσμος χαλαρώνει, αμαρτωλά και λερώνει την ψυχή του. Εμείς όμως χαλαρώσαμε σαν παιδιά. Και πραγματικά μια παιδική χαρά ήταν η παρέα του Αγίου Αντωνίου δίπλα του. Άνθρωπος φτασμένος, φωτισμένος, της βαθιάς μυστικής θεολογίας στην ψυχή του, αλλά της απλής συμπεριφοράς στη διαγωγή του. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό το ζήλεψα. Το ζηλεύω και το ποθώ. Ποιο δηλαδή. Να είμαστε αγωνιστές μέσα μας, αυστηροί μέσα μας, σκληροί με τον εγωισμό μας, αλλά πολύ εμπειικείς και ανθρώπινοι όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους άλλους. Μα πώς πέρασε έτσι η ώρα? Δεν το κατάλαβα τι πέρασε η ώρα. Περάσαν τόσα λεπτά που μιλάμε και ήταν μόνο η αρχή. Θέλω να σας πω κι άλλα για τον Άγιο Αντώνιο. Θα περάσει η γιορτή του, αλλά τι πειράζει. Ο Άγιος Αντώνιος την Οικουμένη εστήριξε με τις ευχές του. Όλο τον κόσμο στηρίζει και όλο τον χρόνο στηρίζει. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τον Άγιο Αντώνιο και κάποια άλλη φορά για μερικά πραγματάκια από τη ζωή του. Ωστότε, κρατήστε κάποια από αυτά που σας άγγιξαν και αν δεν σας άγγιξε κάτι, δεν πειράζει. Η Πειραϊκή Εκκλησία είναι τόσο πλούσια που θα σας αγγίξει κάτι από τις άλλες υπέροχες εκπομπές που κι εγώ ακούω και εσείς να ακούτε και να ωφελήσετε από όλα. Και αν μάθετε να ωφελήσετε και από το τίποτα, τότε θα ωφεληθείτε και από τη σημερινή εκπομπή. Χάρηκα που τα είπαμε. Χάρηκα που ο Άγιος Αντώνιος μας έμαθε τη χαρά του και μας έκανε να τη ζηλέψουμε λίγο. Καλή δύναμη, αγαπητοί μου αδελφοί, και καλή αντάμωση στα θέα τα περάσματα την άλλη εβδομάδα. Ο Θεός, με τις ευχές του Αγίου Αντωνίου και όλων των Αγίων, να είναι μαζί μας. Χαίρετε.